Metal Hammer είναι ένα περιοδικό που έχει καταγράψει τη heavy metal σκηνή από τα μέσα των 80's μέχρι σήμερα. Πολλά περιοδικά έχουν κλείσει, όμως αυτό συνεχίζει δυναμικά. Πάνα να μάθω γιατί. Καλώς ήρθατε, Τι γίνεται. Πώς είσαι, Όλα καλά. Μια χαρά, σας μια χαρά, βρήκα. Όμορφα, εσύ. Πώς πάει? Καλά είσαι. Μια χαρά, μια χαρά. Καλησπέρα. Γεια σα, Αντωνή. Καλώ ήρθε. Σα πάνω σε ώρα εχμή ή όχι. Είναι μια καλή ώρα. Ωραία, μπορούμε να τα πούμε. Βεβαίω, ευχαρίστω. Θα Στην Στο τράπεζα. Α, τέλεια. Κάτσε στη θέση του Λάσελο. <laughs> Α το πιάσουμε από την αρχή. Πότε κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχο του Metal Hammer. Ο πρώτο τεύχο Metal Hammer κυκλοφορεί το Δεκέμβριο του 1984. Είναι μια πρωτοβουλία του Γιάννη του Κουτουβού, ο οποίο ήταν ένα άνθρωπο που εκείνα τα χρόνια ήταν φίλο αυτή τη μουσική. Είχε την ιδέα του να φτιάξει ένα περιοδικό το οποίο το όνομασε heavy metal αρχικά. Πήγε σε έναν εκδότη, ο οποίο έβγαζε περιοδικά soft porno τη εποχή, τα βρήκανε και έχουν περάσει 34 χρόνια από τότε. Και πότε άλλαξε το όνομα, έγινε heavy metal και metal hammer. Αυτό έγινε τον Μάρτιο του 1988. Και δέχτηκαν οι τότε εκδότη του περιοδικού να κάνουν αυτή την κολεγιά με του Γερμανού και έγινε metal hammer. κρατήσαμε όμω και το heavy metal, δεν μπορούσαμε να το ξεχάσουμε. Αυτή η δίψα το 1984, πώς έφευγε στον κόσμο του metal. Εγώ ήμουν 14 χρονών το 1984 και η πρώτη μου αλλά και η βασική μου ιδιότητα σήμερα στο έντυπο παραμένει αναγνώστης. Δηλαδή όταν κυκλοφόρησε το πρώτο heavy metal το Δεκέμβριο το 1984 την είχα κοπανίσει από το σχολείο για να πάρω τσιγάρα. Ο περιπτερά εκεί ε, μου τα φύλαγε γιατί εντάξει 14 ήμουν δεν τα έπαιρνα και και μου είπε ότι κυκλοφόρησε ένα έντυπο το οποίο ίσω να σε ενδιαφέρει γιατί έβλεπε πάνω κάτω γούστα, αισθητική κτλ. Και, και από την πρώτη μέρα, ναι, είμαι αναγνώστη του εντύπου. Συγκεκριμένα για τη δίψα, ασφαλώ και υπήρχε. Και υπήρχε πάρα πολύ μαζικά στην ελληνική κοινωνία. Αυτό ήταν που έκανε και τους εκδότε τότε να σταθεροποιήσουν την κυκλοφορία του εντύπου. Η αλήθεια είναι ότι από τι δικέ μου τι μνήμε έψαχνα να βρει άνθρωπο που να μην είναι heavy metal, ενώ στην εφηβεία. Πόσο δύσκολο είναι να βγάζει ένα περιοδικό που να ασχολείται με το heavy metal στην Ελλάδα τη κρίση, Ήτανε πάντοτε δύσκολο. Δηλαδή <laughs> δε, δεν την βρήκαμε σήμερα το... αυτή τη δυσκολία εμεί. <laughs> Αισθανόμαστε ότι πάντοτε είμαστε εκτό έδρα σε αυτή τη χώρα. Ε, ναι, το να βγάζει το, το Metal camera στην Ελλάδα δεν είναι δεν είναι και κάτι πολύ εύκολο. Ναι, ασφαλώ τώρα στα χρόνια τη οικονομική ύφεση προβλήματα έχει όλο ο κόσμο, προβλήματα έχουμε και εμεί. Πώ αντιλαμβανόταν ο μέσο Έλληνα τον Μεταλά εν 1984. <Συλίου> Η σιωπή τα λέει όλα. Στοχοποιημένος ήταν. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα ποτέ δέχτηκε γενικά αυτό που μπορούμε να το πούμε έτσι ως rock κουλτούρα. Δηλαδή μουσια μαλλιά, τζιν και τέτοια. Εγώ μπορώ να το θυμηθώ αυτό, να στοχοποιούνται πάρα πολύ εύκολα. Σήμερα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι πολύ διαφορετικά, απλώς μοιάζουν να είναι διαφορετικά όταν στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο συνέβαιναν πολύ σπουδαία πράγματα στη ροκ μουσική, εδώ εμεί είχαμε χούντα. Δηλαδή ένα τεράστιο delay το οποίο το κουβαλάει ο τόπο. Έχουμε χάσει ό,τι συνέβη εκείνα τα χρόνια και έπρεπε να ανακτήσουμε το έδαφο σαν ακροατέ μετά. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το heavy metal συνειδητά στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματικά, ενώ να είναι ακροατές εντάξει, είναι εκτός έδρα. Έχετε δεχτεί ποτέ στον δρόμο αρνητική κριτική για την εμφάνισή σας, ας πούμε. Στη δεκαετία του 80... Ε, και... Ήταν Ήξερε ότι αν περάσει μπροστά από ένα περιπολικό, θα μπορούσαν να περάσουν 100 άνθρωποι. Ο άνθρωπος που θα φορούσε ε, 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 τζιν, ε, δερμάτινα, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μουσια μαλλιά, ε, να έμοιαζε σε Αυτόν θα σταματούσαν, ρε παιδί μου, για εξακρίβωση στοιχείων. Οι πιο νέοι. Θα σου πω μια ιστορία. Ήταν να πάω στην Αγγλία ε, πριν από ένα μήνα περίπου για να δω τον Dickinson. και ε, το γκέιτ για να φύγει ήταν αρκετά μακριά. Είχε πάρα πολλού ελέγχου. Αφού μα ελέγξανε δύο-τρει φορέ τα πράγματα όλα, ήμασταν στην τελική ουρά για να πάμε στο αεροπλάνο. Ε, λοιπόν, ήρθε υπάλληλο και από όλη την ουρά ήρθε και ξανά έλεγξε εμένα. Εγώ με τα μαλλιά κάτω όλα. <laughs> Και με ρώτησαν αν έχω βόμβα. Τι έκανε. Φώναξε την τρομοκρατική. Πλάκα κάνει. Έμπλεξε δηλαδή. Εντάξει, ξέπεξε γιατί προφανώ δεν είχα κάτι. Αλλά αυτό νομίζω τα λέει όλα. Οπότε και η πολιτική επηρεάζει τον τρόπο που βλέπει ο κόσμο. Π.χ. το μέταλλ. Κοίτα, όσο πιο συντηρητικό είναι ένα τόπο, τόσο το χειρότερο για μας. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μέσα στη metal κοινότητα. Υπάρχουν άνθρωποι όλων των αντιλήψεων μέσα στη, το στη metal. Το heavy metal είναι 45 χρόνια μουσική. Όχι γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο ε, μίλησε για μια συγκεκριμένη ε, χρονική περίοδο για κάτι που έγινε τότε και στη συνέχεια έσβησε μαζί με το συγκεκριμένο γεγονό. Το heavy metal αντικατοπτρίζει ολόκληρη την κοινωνία και όλου του ανθρώπου. Μέσα στο heavy metal θα βρει κάθε άποψη, κακό για μένα, και θα βρει και καλώ όλε τι φυλέ του κόσμου να προσπαθούν να παίζουν. Αυτή την μουσική. Οπότε δεν νομίζω πως έχει να κάνει με αυτό. Βλέπω ότι και το Metal Hammer τα τελευταία χρόνια έχει δώσει πολύ βάση στην ελληνική σκηνή και μέσω των CD και μέσω των αφιερωμάτων και των εξώφιλων που uh -huh. κάνει. Πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στην Ελλάδα, Νομίζω ότι έχουμε μία από τι καλύτερε σκηνέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Λόγω δουλειά, λόγω τη καθημερινότητά μα, νομίζω πω η ελληνική πραγματικότητα αυτή την εποχή δίνει τι καλύτερε μπάντε σε πάρα πολλά ιδιώματα. Σε heavy metal, σε extreme metal, σε heavy rock παντού έχει εξαιρετικά συγκροτήματα. Και πάρα πολλέ φορέ σε αυτά τα ιδιώματα οι δικέ μα συμπάντε δεν είναι απλά στο ίδιο επίπεδο με τι μπάντε εκτός των συνόρων, είναι καλύτερε. Όσο μεγαλώνετε όμω, πόσο δύσκολο ή εύκολο να συμβαδίζετε με τι νέε τάσει του metal, Το βρίσκετε δύσκολο δηλαδή. Ε, κοίτα, έχουμε ανθρώπου μέσα στο περιοδικό, έχουμε παιδιά, οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στην νέα σκηνή, παρακολουθούν το τι γίνεται και μα το φέρνουν εδώ πέρα και εμεί προφανώ το παίρνουμε και το παρουσιάζουμε και το και το αναλύουμε. Έχετε βάρθει να βλέπετε ένα φάτσα του άλλου τόσα χρόνια. <laughs> είμαστε η οικογένεια. Είμαστε οικογένεια. Δεν είμαστε συνεργάτε. Δεν είμαστε φίλοι. Έχουμε γίνει οικογένεια και τυπικά, αν θέλει. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα που να παρκείς. Υπάρχει ένα δέσιμο γενικότερα στα παιδιά που είναι στο έντυπο και με το ίδιο το αντικείμενο, αλλά και μεταξύ μα. Εγώ νομίζω ότι αν δεν υπήρχε, θα είχαμε τη μοίρα πολλών μέσων, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα στα χρόνια της κρίσης. Αυτό είναι που μας κράτησε και είπαμε, οκ, okay, εντάξει, υπάρχει κρίση. Και εμείς είμαστε το Metal Hammer.